Αρχές Οκτωβρίου βρεθήκαμε στην όμορφη πόλη του Βόλου, όπου το Σάββατο 2 Οκτωβρίου οργανώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός ψαρέματος με την τεχνική του εγκλέσγου. Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Volos Fishing Club και το κατάστημα ειδών αλίας ψάρεμα του Γιώργου Τσεντελιέρου. Μεγάλος χορηγός του αγώνα ήταν η γνωστή εταιρεία καλαμιών Veret και χορηγός επικοινωνίας το περιοδικό Θάλασσα. Το πρωί του Σαββάτου, η παραλία του Βόλου γνώρισε μια πρωτόγνωρη κίνηση από τη συγκέντρωση δεκάδων φίλων του ψαρέματος που συγκεντρώθηκαν στο χώρο της διοργάνωσης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο για το εγκλέζικο ψάρεμα από τον Ιταλό αθλητή της Veret, Πιέτρο Αρντέντι, ο οποίος είχε οριστεί πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα. Την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο της παραλίας, γινόταν επίδειξη τεχνικών βολών του surf casting από τον Αντώνη Βαφιάδη. Νωρίς το απόγευμα, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, άρχισε η προετοιμασία του εξοπλισμού και μετά την άφιξη και των τελευταίων διαγωνιζομένων που έφτασαν από διάφορες περιοχές της χώρας, έγινε η κλήρωση των θέσεων που θα καταλάμβανε κάθε ομάδα στο χώρο του αγώνα. Αμέσως μετά την κλήρωση, κάθε ομάδα έπαιρνε μαζί της δόλωμα και μαλάγρα προσφορά της εταιρείας Ειρήνης Θεοχάρη Στεφανιώτου και κατευθυνόταν προς τη θέση της στην τράπεζα του αγώνα. Ο αγώνας, που άρχισε στις 6 το απόγευμα και κράτησε 5 ώρες, έγινε στην εσωτερική πλευρά του λιμανιού και συμμετείχαν σε αυτόν πάνω από 100 αθλητές. Τα ψάρια που βγήκαν εκείνη τη μέρα δεν ήταν πολλά. Ήταν αρκετά όμως για να δώσουν ενδιαφέρον στον αγώνα και να αναδείξουν τους νικητές. Οι δύο ομάδες του ναυτικού ομίλου Καρίστου καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση και την τρίτη η ομάδα Petran Veret. Μόνο σε αυτό το καλάμι, ο λόγος, η διαφορά του άξιου του καλαμιού. Πάντα στο χέρι. Δεν το βάζει. Το πρωί της επόμενης ημέρας έγινε στο χώρο της διοργάνωσης η παρουσίαση των νέων καλαμιών ProWave της εταιρείας Veret από τον Ιταλό αθλητή. Θα προχωρήσουμε σύντομα γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ακολούθησε η απονομή των επάθλων στους νικητές του αγώνα, παρουσία εκπροσώπων των αρχών της πόλης και στη συνέχεια έγινε κλήρωση δεκάδων δώρων μεγάλης αξίας που πρόσφεραν οι εταιρείες ειδών αλίας, Shimano, Veret, Λίνεα Έφε και Τραμπούκο. Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, αφήσαμε πίσω μας την όμορφη πόλη του Παγασιτικού, ικανοποιημένη τόσο από τη ζεστή φιλοξενία, όσο και από την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η εταιρεία Ζώες Εφταφείου παρουσίασε στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείου της Ερέτριας τους νέους τετράχρονους κινητήρες Verando της Mercury, τους πρωτοεμφανιζόμενους στην ελληνική αγορά SO6 Diesel της Volkswagen και τον ρουχισμό της Marine Pool. Παρόντες, πολλοί φίλοι της θάλασσας, εκπρόσωποι και μέλη συλλόγων, τεχνικοί και επιχειρηματίες που είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση της νέας τεχνολογίας σε μια άρτια οργανωμένη και εντυπωσιακή εκδήλωση. We'll be right back.
Η προγραμματισμένη εκδρομή του Ναυτίλου στην Αίγινα τον Νοέμβριο συνέπεσε με ένα μάλλον απαγορευτικό καιρό. Αλλά αυτό δεν πτώησε τα μέλη του Συλλόγου, που όπως φαίνεται είναι αποφασισμένα να μην αναβάλουν τις θαλασσινές εξορμήσεις τους για κανένα λόγο. Παρόν βέβαια, όπως πάντα, και η μασκότ του συλλόγου, ο Τσίφ, που ντυμένος κατάλληλα φάνηκε να το διασκεδάζει. Το πέρασμα της Διόρυγας της Κορίνθου είναι μια μοναδική εμπειρία που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα μέλη του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας το Μάιο του 2004. Στην τριήμερη εκδρομή, η οποία συνέπεσε με τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, συμμετείχαν 70 σκάφη και πάνω από 150 μέλη και φίλοι του ομίλου. Το πέρασμα στον κορινθιακό κόλπο μέσω του Μεγάλου Καναλιού πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο αποτυπώθηκε στο DVD που κυκλοφόρησε μετά την εκδήλωση από τον Όμιλο. Αυτή ήταν η τρίτη διέλευση της Διόρυγας από τον Όφσε και επιδίωξη του ομίλου είναι να δοθεί στο μέλλον η ευκαιρία και στα νέα μέλη του να ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία.